Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου Νέες Δραπετσόνας. Η ομάδα η οποία είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών. Θα μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά και να γνωρίσουμε τις Νέες Δραπετσόνας. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας, τον Δημήτρη Καλιακούδη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και την ποδοσφαιρίστρια της ομάδας και αρχηγό, την Νατάσα Σπυροπούλου. Νατάσα, καλησπέρα. Λοιπόν, Νατάσα, ξεκινήσατε φέτος την προετοιμασία. Παίξατε και κάποια φιλικά. Και αν δεν κάνω λάθος, 2 εβδομάδες πριν την πρώτη αγωνιστική. Μία εβδομάδα. Διακόπηκε για το γνωστό λόγο της πανδημίας. Είχατε κάνει τις προπονήσεις, έτσι, είχατε... Είχαμε ξεκινήσει κανονικά. Είμαστε από τις ελάχιστες ομάδες που κάναμε και εργομετρικά, χάρη στο χορηγό μας τον κύριο Αντώνη Τσάτσο. Είχαμε βγάλει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα φιλικών. 6 φιλικά δώσαμε για την ακρίβεια. Ήμασταν πάρα πολύ δυνατή ομάδα, θεωρώ, στον Όμιλο. Όλα πηγαίνανε καλά, δεν είχαμε και τραυματισμούς, οπότε ευελπιστούσαμε ότι θα ξεκινήσουμε δυνατά. Όμως δυστυχώς λόγω της πανδημίας διακόπηκε όλη η έναρξη λόγω της κατάστασης. Κότσε, προετοιμασία κάνατε, φιλικά κάνατε, δεν προλάβατε να παίξετε, ούτε τον πρώτο αγώνα, έτσι. Δυστυχώς έτσι έγινε. Μας έβγαλε εκτός προγράμματος όλη αυτή η κατάσταση. Η ομάδα είχε ετοιμαστεί, ήταν έτοιμη για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οι στόχοι είχαν μπει εξ αρχής. Τους είχαν θέσει η διοίκηση και μαζί με το προπονητικό team και μετέπειτα με τις παίκτες είχαμε μιλήσει και είχαμε βάλει σαν στόχο την άνοδο στην Α' Εθνική. Οι Νέες Δραπετσόνας είναι 4 χρόνια ναι. Η γυναικεία ομάδα. Ναι. Και στη Β' Εθνική Γυναικών πότε... Είναι η δεύτερη χρονιά. Η δεύτερη σεζόν. Η δεύτερη σεζόν. Εγώ είμαι από πέρυσι στην ομάδα και μαζί με τον χορηγό και τη διοίκηση είχαμε βάλει σαν στόχο την άνοδο. Πώς, coach, επέλεξες προπονητικά όχι μια ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά μια γυναική ομάδα ποδοσφαίρου? Ασχολούμαι προπονητικά πάρα πολλά χρόνια σε επιτοπλίστων σε ομάδες γάμα εθνικής. Και συνεργάτης σε Β' Εθνική 4-5 χρόνια. Απλά με συνδέει η προσωπική φιλία με τον κύριο Αντώνη Τσάτσο. Ο κύριος Αντώνης είχε όραμα για την ομάδα, καθώς και η κόρη του παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα των Δραπετσόνας. Και με την παρότρυση του Αντώνη είπαμε να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι πολύ καλό. Ο κορμός υπήρχε από τα κορίτσια που ήδη υπήρχαν εδώ, που είχαν έρθει μεταγραφή από τον κύριο Τσάτσο. Ήταν όλες οι συνθήκες ιδανικές για να μπορέσουμε να κάνουμε το παραπάνω βήμα. Κότς, ποιες είναι οι διαφορές προπονώντας άντρες και γυναίκες? Στην αρχή ερχόμενες... Οι γυναίκες είναι εύκολος δέκτης των πληροφοριών. Ναι, ερχόμενες εδώ είχα αμφιβολίες, γιατί δεν γνώριζα το χώρο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή όμως που ήρθα και είδα πραγματικά την ποιότητα των κοριτσιών, αλλάξαν όλα στο μυαλό μου. Είδα πραγματικά ότι ο χώρος είναι πάρα πολύ ιδανικός για να μπορέσεις να δείξεις πράγματα. Τα κορίτσια είναι, πέρα ότι είναι καλοί δέκτες, ξέρουν το δόλιο. Και θα ήθελα να τονίσω ότι έχουν και την ψυχή και το πάθος που έχουν και τα αγόρια. Και αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε εμένα ιδιαίτερα. Νατάσα, εσύ πώς και γυναίκα έτσι και ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο και όχι με κάποιο άλλο άθλημα? Έχω ασχοληθεί με πάρα πολλά αθλήματα, όμως το ποδόσφαιρο με κέρδισε γιατί... Τι σε κέρδισε από το ποδόσφαιρο? Ένιωσα κάτι διαφορετικό μέσα μου. Αντί να νιώσω αυτό, δηλαδή στα άλλα αθλήματα, το έβλεπα μόνο για άθληση, το έβλεπα για...
πιο πολύ ψυχαγωγία, όμως στο ποδόσφαιρο ένιωσα πιο πολλά πράγματα. Ένιωσα ότι εδώ ανήκω, σε αυτό το άθλημα ανήκω. Και η ιδέα μου μπήκε γιατί ο αδερφός μου, επειδή κατάγομαι από ανδροκρατούμενη οικογένεια, έχω 3 αδέρφια αγόρια, οπότε δεν γίνονταν να τη γλιτώσω κι εγώ, παίζανε ποδόσφαιρο όλοι, κόλλησα κι εγώ μαζί τους. Σε ένα πρωτάθλημα που είχε παίξει ο αδερφός μου, πήρε, σήκωσε το κύπελο. Και ήμουν μικρή, ήμουν 10 χρονών, όταν το είδα αυτό και είπα ότι θέλω κι εγώ κάποια στιγμή να νιώσω αυτό το συνέστημα και ξεκίνησα 15 χρονών. Εδώ, σε αυτά τα ποδητήρια, ήταν η πρώτη μου ομάδα, στην Ένωση Δόξα Άρτεμις, το 2006. Και από τότε μέχρι τώρα έχω αλλάξει βέβαια πάρα πολλές ομάδες, όπως συνεχίζω ακόμα, δόξα τω Θεώ. Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν όταν τους είπες ότι μαμά, μπαμπά, θα παίξω ποδόσφαιρο κι εγώ? Δεν αντέδρασαν καθόλου καλά, δεν το ήθελαν καθόλου. Έχουν ακούσει πολύ άσχημα πράγματα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και στην αρχή αλήθεια είναι ότι ερχόμουν κρυφά. Δεν το ήξερε ο πατέρας μου. Όμως μετά το κατάλαβα με τα χτυπήματα κτλ. Και εντάξει, δεν του το έκρυψα. Μετά του είπα την αλήθεια. Με στήριξε μετά. Αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα από τότε. Μέχρι που ήταν όνειρο για μένα να έρθει ο μπαμπάς μου να με δει. Αλλά ακόμα και τώρα που είμαι 30, έρχεται καμιά φορά και με βλέπει και χαίρομαι πάρα πολύ, κάνω σαν παιδάκι. Ξεκίνησες σε ποια θέση να αγωνίζεσαι? Ξεκίνησα το 2006 σαν center forward, όμως έχω αγωνιστεί σε πολλές θέσεις όπου χρειάστηκε να βοηθήσω την ομάδα. Έχω παίξει αριστερό extreme, έχω παίξει αμυντικό half και τώρα τελευταία έχω καθιερωθεί stopper. Και παίζουμε έτσι και τις ομάδες. Ξεκίνησες, όπως μου είπες, από την Δόξα. Ξεκίνησα Ένωση Δόξα Άρτεμις Ένωση Δοξόνας, 2006. Έκατσα μέχρι το 2009. Από το 2010 μέχρι το 2012 ήμουνα στον Ολυμπιακό Καμινίων. Από το 2012 μέχρι το 2015 στον ΑΟ Πειραιά. Και μετά συμμετείχα σε διάφορες ομάδες, όπως ο Εθνικός, οι Νηρίδες Θείας, ο ΑΟ Πειραιάς, όπου εκεί πήρα, σήκωσα και την πρώτη μου κούπα και μετά στην Αθλητική Ένωση Καλαμαγκίου Αλίμου, όπου σήκωσα πάλι κούπα και εκεί. Έχω αγωνιστεί και σε άλλες ομάδες, αλλά τώρα μετά την επικοινωνία με τον κύριο Αντώνη, ήρθαμε στις Νέες Δραπετσόνας και είναι ουσιαστικά η ομάδα που ξεκίνησα. Έχω έρθει δηλαδή στο ίδιο γήπεδο που ξεκίνησα την πρώτη μου ομάδα. Κότς, πώς είναι το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου? Έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια το επίπεδο? Όπως έχω πει και πριν. Βέβαια, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, και οι τρεις κατηγορίες είναι ερασιτεχνικές. Ναι, μεν είναι Α εθνική γυναικών, Β εθνική γυναικών, Γ εθνική γυναικών, αλλά είναι ερασιτεχνικές κατηγορίες. Εντάξει, η Α εθνική θα έλεγα είναι πιο πολύ επαγγελματική στα χαρτιά. Πιστεύω ότι και στην ουσία είναι επαγγελματική, έτσι πιστεύω. Όμως δεν παίρνουν απολαβές όλα τα κορίτσια όλων των ομάδων, μόνο κάποιες ομάδες. Πιστεύω ότι κάποιες ομάδες λειτουργούν σε επαγγελματικά πρότυπα. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω ποιες άλλες ομάδες που είναι σε αυτό το επίπεδο. Κάποιες της Κρήτης, πιθανόν. Έχει ανέβει. Εγώ βλέπω ότι πολλές ομάδες ερασιτεχνικές δημιουργούν γυναικεία τμήματα ποδοσφαίρου που παλιά δεν υπήρχε. Ναι, τα τελευταία 2 χρόνια που εγώ βρίσκομαι στον χώρο το γυναικείο ποδόσφαιρο, βλέπω ότι πολλές ομάδες προσπαθούν να φτιάξουν και αυτές κάποιο γυναικείο ποδόσφαιρο στην ομάδα τους. Σίγουρα πιστεύω ότι αυτή. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει στην Ελλάδα να ανεβαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πριν μερικά χρόνια νομίζω ότι ήταν πλήρης στην ανυποληψία. Και αυτό βέβαια οφείλεται σε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά προσπαθήσανε, όπως εδώ στη δική μας την ομάδα που είναι ο κύριος Χρόνης με την κυρία Τσελέπη, που βασικά όλες οι ομάδες από 1-2 παράγοντες είναι που προσπαθούν για να φτιάξουν ή να ιδρύσουν κάποια σωματεία. Και σίγουρα με τη συνδρομή του Αντώνη Τσάσου, η δική μας η ομάδα λειτουργεί σε άλλα πρότυπα. Δηλαδή, την οργάνωση που έχει η δική μας ομάδα θα τη λέγανε και ομάδες γάμα εθνικής, για να μην πω β. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργείτε σε επαγγελματικά πρότυπα, να πούμε. Σχεδόν επαγγελματικά. Δηλαδή, δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα ομάδες γάμα εθνικής. Μιλάμε για γάμα εθνικής που κάνουν πρωταθλητισμό, έτσι, όχι αυτές που μπορούν να δέρουν άνω, κάτω και τα σχετικά.
Νατάσα, η αντιμετώπιση από τους άντρες. Πώς όταν βλέποντας εσένα και κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο. Θα σας πω μόνο μία περίπτωση και πιστεύω ότι θα καλύψει όλα τα ενδεχόμενα. Μας φώναξαν κάποια αγόρια να παίξουμε 8x8. Πήρα άλλες 7 συμπαίκτριές μου, πήγαμε να παίξουμε και έχασαν από εμάς. Οι μισοί βριζόντουσαν μεταξύ τους, έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, δεν ξαναπαίζουμε και μας κατηγορούσαν ουσιαστικά ότι κερδίσαμε, τους χτυπάγαμε κτλ. Ενώ οι υπόλοιποι μας παραδέχτηκαν και είπαν ότι δεν το πιστεύουν και μας δώσαν το χέρι. Οπότε αυτή είναι όλη η αλήθεια. Οι μισοί θα το δεχτούν και οι άλλοι μισοί δεν θα το δεχτούν. Εμάς δεν μας πειράζει όμως καθόλου. Κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Εγώ προσωπικά έχω δει και άντρες να κάνουν μπαλέτο. Αυτό δεν μπορεί κανείς να κατακρίνει τι θέλει ο καθένας να κάνει. Ποιο είναι το δικό του άθλημα που θα επιλέξει. Οπότε ο καθένας έχει τη δική του κρίση σίγουρα. Αλλά η αντιμετώπιση σίγουρα δεν είναι αυτή που θα ήθελα να υπάρχει. Υπάρχουν φίλαθλοι, έρχεται κόσμος να παρακολουθήσει μάτς γυναικείων ομάδων ποδοσφαίρου. Έχω παρατηρήσει μία... Με όλη σου αυτή την εμπειρία που έχεις αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια. Στην αρχή δεν ερχόταν κανένας πέρα από 2-3 φίλους και τους συγγενείς. Τώρα έχω δει κάποια εξέλιξη σε αυτό και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ειδικά σε ομάδες αλφα-εθνικής υπάρχει πιο πολύ φίλαθλος κόσμος και μου αρέσει, είμαι και εγώ φίλαθλος. Γενικά εκτός από την ομάδα μου πηγαίνω, μου αρέσει να πηγαίνω να βλέπω και αγώνες Α' Εθνικής και Β' και Γ'. Απλά είναι πιο καλό το επίπεδο στην Α' και μου αρέσει. Και βλέπω ότι υπάρχει κόσμος διάφορων ηλικιών. Δηλαδή μπορεί να συναντήσουμε και ανθρώπους 70-60 χρονών που μπορεί να έχουν έρθει να παρακολουθήσουν το ποδόσφαιρο των γυναικών. Ακόμα και 40 χρονών έρχονται, είναι όλες οι ηλικίες που έρχονται και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Οι φίλες σου και οι φίλοι σου. Πώς αντέδρασαν όταν έμαθαν ότι η Νατάσα είναι ποδοσφαιρίστρια, ότι παίζει σε... Το θεωρούσαν δεδομένο ότι θα γίνει αυτό, γιατί από μικρή ήμουν με μια μπάλα. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου βγάζει ένα δυναμισμό αυτό το πράγμα και ήταν σίγουροι ότι θα ακολουθήσει αυτό το πράγμα, δεν τους κάνει εντύπωση. Αλλά και κάποιοι άμα δεν το γνωρίζουν και το ακούνε, ενθουσιάζονται μαζί μου γιατί τους αρέσει. Coach, η διοργάνωση των πρωταθλημάτων, των γυναικείων πρωταθλημάτων. Πώς είναι δηλαδή, είσαι σαν διοργάνωση της ΓΑΜΑ Εθνικής Γυναικών και της ΒΙΤΑ Εθνικής. Ναι. Καταρχήν και οι τρεις διοργανώσεις, Α, Β' και ΓΑΜΑ, ανήκει στην ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι που το διοργανώνει τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο της Β' και της Α' Εθνικής είναι πολύ πιο ανώτερο από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Πολύ ανώτερο. Σίγουρα δεν υπάρχουν οι υποδομές ώστε να μπορέσουν όλες αυτές οι ομάδες να μπορέσουν να βγάλουν καινούργιες παίκτριες μέσα από τις ακαδημίες, να υπάρχουν νέο αίμα. Το να έρχεται, ας πούμε, να έρχονται 5 κορίτσια το χρόνο ή 8 ή 10 δεν είναι νούμερο αρκετό για να μπορέσει να πλαισιώσει κάποια ομάδα. Εντάξει, αυτό πιστεύω σίγουρα με τον χρόνο θα εκλείψει και θα μπορέσουν πιο πολλά κορίτσια από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν σωστές ακαδημίες να κοιτάξουν πιο πολύ τον χώρο του ποδοσφαίρου του γυναικείου. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Τα προβλήματα είναι ότι τα γήπεδα είναι πρόβλημα που δεν έχουμε γήπεδα όποτε θέλουμε. Το πρόβλημα στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ότι τα κορίτσια όλα αυτά εργάζονται και πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν τις ώρες, όλες αυτές που χρειάζονται, να είναι και εντάξει με την επαγγελματική τους ζωή και μετά με την αθλητική τους. Πάντως δεν έχει και την ανάλογη προβολή το γυναικείο ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, δεν έχει τους ανθρώπους που πραγματικά θα το... εμείς είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε έναν άνθρωπο που πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Τον κύριο Αντώνη Τσάς. Και γι' αυτό μαζί με τους ήδη υπάρχοντες που υπάρχουν εδώ, όπως σας είπα, τον κύριο Χρόνη και την κυρία Τσελέπη, αυτοί παλεύουν για το καλύτερο της ομάδος. Δηλαδή είναι η καθημερινή εργάτηση της ομάδος. Αλλά χωρίς τους παράγοντες που θα αγαπήσουν, όπως τον Αντώνη, τους χορηγούς,
να βοηθήσουν τις ομάδες, σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι εμείς κάνουμε εργομετρικά που άλλες ομάδες γάμα διγής με το ζόρι να κάνουν. Φυσιοθεραπευτές, φροντιστές, μασέρ, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά σε άλλα σωματεία. Νατάσα, από την πρώτη σου ομάδα μέχρι τη φετινή σου ομάδα. Θα ήθελα να μου πεις και εσύ τη δική σου άποψη για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αν έχει βελτιωθεί η εικόνα του, αν έχει ανέβει το επίπεδο του και ποια είναι, κατά τη δική σου άποψη, τα προβλήματα που υπάρχουν. Αρχικά όταν ξεκίνησα εγώ υπήρχε μόνο Α και Β εθνική. Δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα η Γ εθνική. Υπήρχαν πολύ λίγες ομάδες. Όμως θέλω να σημειώσω ότι επειδή έχω αγωνιστεί με αθλήτριες υψηλού επίπεδου, η διαφορά τότε είναι ότι οι γυναίκες πραγματικά έπαιζαν σαν άντρες τότε. Ήταν πραγματικά πολύ δυνατά κοπνιά, πολύ δυνατές. Υπήρχε άλλο επίπεδο τότε. Και η αλήθεια είναι ότι ίσως αυτό να φόβιζε λίγο ένα καινούριο κορίτσι που ήθελε να ασχοληθεί. Όμως στην πορεία αυξήθηκαν οι ομάδες. Υπήρξε μικρή ηλικία, υπήρξαν ηλικίες που μπορούσαν να ασχοληθούν, δημιουργήθηκαν ακαδημίες. Οπότε έκανε τα πράγματα πιο εύκολα για κάποια κορίτσια που ήθελαν να ασχοληθούν. Και δημιουργήθηκε η ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα είναι πιο καλά, η οργάνωση είναι καλύτερη από τότε σίγουρα. Και όσο πάει αυξάνεται λίγο ο ρυθμός. Όμως τα προβλήματα δεν σταματάνε να υπάρχουν, γιατί ούτε τότε υπήρξε η προβολή, όπως αναφέρατε πριν, ούτε τώρα έχει την απαιτούμενη προβολή που χρειάζεται το γυναικείο ποδόσφαιρο, όχι μόνο από την ΕΠΟ, αλλά και από τους ανθρώπους που, εγώ πιστεύω, οι ομάδες δεν μπορούν να κρατήσουν τις αθλήτριες. Γιατί όταν μια ομάδα είναι σωστή και έχει την κατάλληλη οργάνωση, μπορεί να κρατήσει την αθλήτρια. Δυστυχώς έχω αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα σε ομάδες, όπως για παράδειγμα ότι έχω τραυματιστεί σοβαρά και οι ομάδες έχουν δείξει αδιαφορία. Αυτό χάνουν και εμένα από αθλήτρια, αλλά και 2-3 που ήδη είναι στην ομάδα και βλέπουν την κατάσταση αυτή. Όταν δηλαδή μια ομάδα αδιαφορεί για τον αθλητή, σίγουρα δεν θα έχει και τις αθλήτριες που χρειάζεται. Σωστά, έτσι είναι. Δυστυχώς αυτό είναι κι άλλο ένα πρόβλημα. Πέρα από αυτό το πρόβλημα υπάρχουν και τα γήπεδα τα οποία είναι ακατάλληλα. Οπότε δημιουργούνται τραυματισμοί, τους οποίους δεν έχεις προγραμματίσει δυστυχώς, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Και δυστυχώς οι ομάδες δεν έχουν τον κατάλληλο αριθμό αθλητριών για να μπορούν να σταθούν. Δηλαδή, άμα χάσει μια ομάδα 2-3 αθλήτριες, καταστράφηκε. Δεν έχει δηλαδή την πολυτέλεια μια ομάδα να έχει πολλές αθλήτριες για να έχει πολλές αλλαγές. Coach, πώς είναι να προπονείς έτσι αρκετές γυναίκες όσον αφορά δηλαδή την πειθαρχία, όπως είπα και πριν ότι ήρθα σε μια ομάδα που ήταν αρκετά πειθαρχημένη, αγάπαγε πάρα πολύ αυτό που κάνει, τα κορίτσια όλα αυτά αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και γι' αυτό είναι και πειθαρχημένα και προσπαθούν να κάνουν πραγματικά ό,τι ακριβώς τους πεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή δέχτες, όπως είπαμε και πριν. Από τη στιγμή που μπαίνουμε στο γήπεδο, είτε είμαστε άντρες, είτε είμαστε με κορίτσια, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί και τα κορίτσια δουλεύουν όπως δουλεύουν και τα αγόρια κανονικά. Ωραία, να μου πεις το διοικητικό οργανόγραμμα, ας πούμε. Δηλαδή ο επικεφαλής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου. Είναι ο κύριος Χρόνης Ταοξής, που ήταν από τους ιδρυτές της ομάδος, μαζί με την κυρία Τσελέπη. Και αυτή είναι που πραγματικά είναι η αφανής εργάτης που λέμε στη συγκεκριμένη ομάδα. Το υπόλοιπο team. Εγώ προσωπικά δεν τους γνωρίζω τους υπόλοιπους, γιατί αυτούς έχω καθημερινή επαφή μαζί τους και αυτούς ξέρω. Ξέρω ότι είναι και ο αδερφός του κυρίου Χρόνη που είναι μαζί στην ομάδα.
αλλά είναι οι άμεσοι συνεργάτες που είμαστε σε καθημερινή βάση και μιλάμε για τα προβλήματα της ομάδας και τους στόχους και ό,τι θέλουμε δηλαδή να περάσουμε στην ομάδα με αυτούς τους ανθρώπους. Και εννοείται και με τον κύριο Τσάτσο. Κοτς, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου τις δύο σεζόν που είσαι στις νέες Δραπετσόνες? Καταρχήν θα ευχαριστήσω τον κύριο Αντώνη Τσάτσο που αυτός με έπεισε να έρθω στην ομάδα. Απ' την άλλη θα ευχαριστήσω και τη διοίκηση της ομάδας που πραγματικά είναι άψογη. Είναι πραγματικά άψογοι, δεν μας δημιουργούν κανένα πρόβλημα, μας πήρουν ήσυχα να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν γίνεται όπως σημαίνει σε άλλες ομάδες που παρεμβαίνουν και όλα τα σχετικά. Και απ' την άλλη θα ευχαριστήσω και τις παίκτρες που έχω, γιατί πραγματικά είναι τιμή μου που έχω συναντήσει αυτά τα κορίτσια, γιατί πέρα από πολύ πολύ καλή παίκτρες που είναι, είναι καλοί σαν χαρακτήρες. Χαρακτήρες. Είστε μια οικογένεια, είμαστε, μια παρέα, μια γροθιά. Είμαστε μια γροθιά, ψιλοπροβλήματα όπως υπάρχουν σε όλες τις οικογένειες, σίγουρα υπάρχει και στις δικές μας. Ψιλοεντάσεις, ψιλοπροβληματάκια, αλλά από τη στιγμή είπαμε που είμαστε οικογένεια, γίνεται το πρόβλημα, μετά το ξεπερνάμε, πάμε παρακάτω. Αλλά είπαμε ότι τα κορίτσια έχουν πάθος, έχουν ψυχή, έχουν τρέλα για αυτό που κάνουν και έχουν βρει σύμφωνο μαζί τους αυτό το πράγμα και πηγαίνουν μαζί. Ωραία. Λοιπόν, Νατάσα, σε όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή, ποιες είναι οι καλύτερες σου στιγμές αγωνιστικές, τις ξεχωρίζεις, σε όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή? Τι θα ξεχώριζες, τι θα κράταγες? Πραγματικά, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι όλα χαραγμένα μέσα μου. Σίγουρα μπορώ να πω ότι οι καλύτερες στιγμές είναι τα δύο πρωταθλήματα που έχω σηκώσει στο κύπελο. Το να σηκώνεις πραγματικά το κύπελο είναι απερίγραπτη στιγμή, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Να μου αναφέρεις και την ομάδα. Στο ΝΑΟ Πειραιά και στην Αθλητική Ένωση Καλαμακιόλη. Οπότε θα βάλω αυτές σαν τις καλύτερες στιγμές. Υπάρχουν βέβαια και κακές στιγμές, όμως μέσα από τις κακές στιγμές σίγουρα έμαθα πάρα πολλά και έγινα πιο δυνατή. Και πέρα από αυτό, πέρα από, από το αγωνιστικό κομμάτι, είμαι πολύ ευγνώμων που με τις περισσότερες συμπαίκτριές μου είμαστε μαζί, όλες μαζί, από 15 χρονών και συνεχίζουμε μέχρι τώρα. Έχεις κάνει φιλίες, άρα, από το χώρο του ποδοσφαίρου? Έχω κάνει και φιλίες, έχω κάνει και εχθρούς. Αυτά είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα, για να λέμε και τα καλά, να λέμε και τα άσχημα. Αλλά όλα είναι μέσα στη ζωή. Το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της ζωής μας. Ένα παιχνίδι, ναι, που ακόμα το θυμάσαι, σου έρχεται τώρα στη μνήμη. Ένα-δύο παιχνίδια, τα καλύτερα σου παιχνίδια. Θα πω ένα παιχνίδι που έχω ζήσει στο ΝΑΟ Πειραιά, με τον κύριο Βαΐτσι, είχα προπονητή τον κύριο Βαΐτσι. Τον Γιώργο τον Βαΐτσι. Ναι. Και η κόρη του Γιώργου Βαΐτσι είναι η τερματοφύλακα στον Ιάσονα Ηλίου, ναι, η Αντιγόνη Βαΐτσι. Παραλίγο θα παίζαμε φέτος μαζί, την γνώριζα την Αντιγόνη. Πολύ καλή τερματοφύλακα. Πολύ καλή, ναι, και πολύ καλό κορίτσι. Θα παίζαμε παραλίγο μαζί αντίπαλες φέτος, αλλά δεν προλάβαμε, δυστυχώς. Περάσαμε 3 χρόνια με τον κύριο Βαΐτσι στο ΝΑΟ Πειραιά. Πολύ όμορφα χρόνια. Απλά σε ένα παιχνίδι κάτι μου είχε πει να μην κάνω, αλλά εγώ τον παράκουσα. Μου είχε πει να μην διαλέξω αυτό το γήπεδο λόγω αέρα. Τον παράκουσα. Και όμως με αυτό που έκανα, κερδίσαμε το παιχνίδι. Και μετά ήρθε και με παραδέχτηκε και μου λέει: σε παραδέχομαι γιατί έχεις ένστικτο και ψυχή. Είναι έτσι κάτι που θυμάμαι και μου έχει μείνει. Και άλλο ένα που τον παρακαλούσα να μπω σε εντερφόρ σε ένα παιχνίδι και μου έλεγε: όχι, 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 όχι. Και τελικά κάτι έγινε 10 λεπτά πριν το τέλος και μπήκα και έκανα μία σέντρα σούτ από πολύ μακριά και μπήκε γκολ. Και μου λέει: είσαι στο σοβισματάρα μου, άμα θέλεις. Αυτό μου έχει μείνει. Ένα-δύο γκολ, τα καλύτερα σου γκολ. Αυτό νομίζω που σας είπα τώρα ήταν το καλύτερο γκολ. Mm-hmm. Ήταν. Έπαιζα αριστερό εξτρέμ. Έκανα μία σέντρα σούτ. Πραγματικά από τη γραμμή του πλάγιου. Και πήρε πολύ ύψος και μπήκε στο γάμα. Δεν το πίστευε κανένας. Μέχρι και όλοι απ' έξω που το βλέπανε απορούσαν. Και άλλο ένα γκολ που θυμάμαι ήταν στην πρώτη μου ομάδα εδώ πέρα, στην Ένωση του Ξάρτη Μητροβιτσόνας, που είχα κάνει το χειρότερο παιχνίδι μου και ήταν έτοιμος ο προπονητής να με βγάλει. Απλά με κοίταξε, δεν μου είπε τίποτα άλλο. Και του λέω: μη μου πεις τίποτα, κατάλαβα.
Και μπήκα μέσα και στο πρώτο λεπτό έβαλα γκολ και πήρε η ομάδα τη νίκη και χάρηκα πάρα πολύ. Είναι τα δύο που μου έχουν μείνει σαν γκολ. Και με όλους τους προπονητές που έχεις συνεργαστεί, ποιους έχεις στην καρδιά σου, δηλαδή σε έχουν βοηθήσει σε όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή? Από το πρώτο προπονητή μέχρι τον τελευταίο, σίγουρα κάτι έχω πάρει και έχω μάθει. Είναι όλοι για μένα καθηγητές ζωής. Όλοι μου έχουν διδάξει όμορφα πράγματα, αλλά και άσχημα πράγματα. Και τους ευχαριστώ όλους, γιατί και αυτούς που μου έδωσαν άσχημα πράγματα, πάλι η ζωή εμένα μου το γύρισε σε καλό. Θα ξεχωρίσω σίγουρα τον Τάσο το Φλέγκα. Ο άνθρωπος ήταν παιδαγωγός, πραγματικά. Σου μίλαγε μέσα στην ψυχή, σε κοίταγε στα μάτια και καταλάβαινες τι θέλει να πει. Είναι ο προπονητής που πήρε τα δύο πρωταθλήματα, στον ΑΟ Πειραιά και στην Αθλητική Ένωση Καλαμαγκή Ολύμου. Σίγουρα με τον Γιώργο τον Παΐτσι, πολύ όμορφες στιγμές. Ο Βασίλης ο Τσαβαρής στον αθλητικό όμιλο Αγίου Δημητρίου. Και με τον κύριο Δημήτρη δυστυχώς δεν έχουμε παίξει σε πρωτάθλημα πολλά παιχνίδια. Πιστεύω θα είχαμε μια καλή συνεργασία. Σίγουρα έχουμε κάποιες διαφωνίες κτλ, αλλά στο τέλος τα βρίσκουμε. Είναι αυστηρός. Είναι ένας ομός προπονητής. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί ή θα βγει σε καλό ή δεν θα βγει σε καλό. Είναι αναλόγως με τις μέρες του, θα έλεγα. Αλλά είναι καλό, στο τέλος καταλαβαίνει. Μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες, αλλά στο τέλος καταλαβαίνει. Λοιπόν, coach, ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ. Ξεκινάνε από 16 χρόνια τα κορίτσια μέχρι 30-32, αυτές είναι οι ηλικίες. Αλλά πιο πολλά είναι γύρω στα νεαρή 20, σε ηλικία βασική παίκτρια. Είναι το. Ξέρεις το μικρό της. Ποια? Παίζει η αριστερό και στρέφει. Η Καναροπούλου. Η Καναροπούλου. Η οποία είναι. Παίζει αριστερό εξτρέμ, είναι 19 ετών. Ναι, και είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια. Αυτή είναι πιο μικρή που ξεκινάει στην ομάδα. Φέτος, πριν την έναρξη της προετοιμασίας, ποιον στόχο θέσατε ως ομάδα, την άνοδο στην Α' Εθνική Γυναικών? Ναι. Αυτός ήταν ο στόχος. Ενισχύθηκε και η ομάδα, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν ενισχύθηκαν πάρα πολύ, γιατί ήδη υπήρχε το έμψυχο υλικό που μας κάλυπτε. Πάμε, coach, έτσι, να μου παρουσιάσεις τις νέες δραπετσόνες στην ομάδα. Ποια είναι η τερματοφύλακας? Είναι η Πόπη Καραβίτη, μια έμπειρη κοπέλα, πολλά χρόνια στον χώρο, πολύ καλή τερματοφύλακας. Υπάρχει μια άλλη κοπέλα, πάλι τερματοφύλακας, που λέγεται Χρυσαφούλα Ρόγου, που είναι νέα σε ηλικία και εξελίξιμη, με πολύ καλά προσόντα και σωματικά και τεχνικά. Είναι η Νατάσα. Πάμε στην άμυνα τώρα, στην αμυντική γραμμή. Η Νατάσα που είναι στην άμυνα. Στόπερ. Που είναι στόπερ, είναι αρχηγός και η ψυχή πραγματικά της ομάδας. Είναι μαζί με την Νικολέτα την Μορφύρη. Αριστερό μπακ είναι η Τσεκουρλούκη Σοφία. Δεξιά είναι η Μουζάκη Μαριέτα. Στο κέντρο παίζει η Χάλαρη Σοφία, η Θοδωράκη Μαρία, η Κανελοπούλου που είπαμε πριν. Πάσο, κάτσε μου. Η Κάτσενο. Είναι η Νικολέτα Ιζέρη που παίζει μπροστά. Είναι μια άλλη κοπέλα που παίζει στο κέντρο και αυτή, η Ζαχαρούλα Εμπρίνια, νομίζω λέγεται, αν θυμάμαι καλά το επώνυμο. Η Καλτσή Αριάδνη που παίζει επίθεση και κέντρο. Είναι η Βασούλα η. Στο κοινά, παίζει αμυντικό χάφ, Βασούλα η μικρή, στο επώνυμο.
κάτσε μου. Τον είπαμε. Α, η κάτσε μου, ναι, κάτσε μου. Ναι, σου λέει κάτσε μου, ναι. Τι σε έχω φτάσει. Εντάξει, γιατί... Όχι, για όλο το ρόστερ. Όλο το ρόστερ, όλο το ρόστερ, ναι. Είναι η Αγγελική Γερασίμου. Γερασίμου, ναι. Η Γαριφαλιά Μουριάννα. Ωραία. Νατάσα, τώρα, η δική σου παρουσίαση. Ποιες είναι οι φίρμες? Οι φίρμες. Ποια κορίτσια είναι, λοιπόν, τα ονόματα, ας πούμε. Θα σας πω κάτι και ελπίζω να το καταλάβετε. Είμαστε μία αλυσίδα. Αν αυτή η αλυσίδα σπάσει, η κάθε μία δεν μπορεί να λειτουργήσει δυστυχώς ξεχωριστά. Οπότε και σαν μονάδες, αν παίξουν μόνες τους, κάτι θα τους λείπει, δεν θα μπορεί να συμπληρώσει, θα μένει ανεκπλήρωτο κάτι. Οπότε όταν παίζουμε όλες μαζί πραγματικά, είναι σαν να ενώνεται αυτή η αλυσίδα και να είναι μία δύναμη. Αλλά εγώ θα πω έτσι και σαν φίρμα, θα πω την Νικολέτα Τζέρι. Η κοπέλα αυτή πραγματικά, αν θέλει, μπορεί να κάνει και αγόρια να παραμιλάνε. Το αστέρι. Αυτή είναι. Αυτή. Για μένα είναι αυτή. Είναι φαινόμενο. Ωραία. Το βαρύ πυροβολικό, ποια είναι? Αυτή και την ίδια λέμε. Ναι. Η playmaker. Ποια είναι, αυτή που δίνει τις πάσεις? Η Θοδωράκη Μαρία. Ωραία. Το μηχανάκι. Πολλά. Είναι η Βασούλα αυτή η κάτσερ που είπαμε, είναι η Χάλαρη η Σοφία. Ωραία. Coach, θα προέτρεπες γυναίκες να παίξουν ποδόσφαιρο, να ασχοληθούν με το εννοείται. Γυναικείο ποδόσφαιρο? Εννοείται. Με κλειστά μάτια. Είναι ένας άθλημα, ένας χώρος που πραγματικά σου δίνει, σε γεμίζει πραγματικά. Σε γεμίζει σαν άθλημα, σαν χώρο, σαν ιδέα. Υπάρχουν και ακαδημία με μικρά κορίτσια? Στην ομάδα μας υπάρχει, ναι. Απλά δεν υπάρχει πολύ αριθμός κορτσιών. Νατάσα, εσύ από τη δική σου πλευρά, σίγουρα και εσύ θα προέτρεπες μικρά κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο? Επειδή αυτή η ηλικία, καλώς ή κακώς, τα κορίτσια δοκιμάζουν αθλήματα. Εγώ θα προέτρεπα σίγουρα να δοκιμάσουν και αυτό. Και αναλόγως, αν νιώσουν και αυτές αυτό που ένιωσα εγώ και το ακολούθησα μέχρι τώρα, αν είναι να το έχεις, θα το καταλάβει πιστεύω όποιος το έχει και θα το επιλέξει για να το κάνει και στην υπόλοιπη. Απλά θα ήθελα, συγγνώμη, να τονίσω κάτι, ότι τα κορίτσια που θα επιλέξουν να έρθουν στις νέες Δραπετσόνας, το μόνο που μπορούν να νιώσουν σιγουριά ότι θα έρθουν σε καλά χέρια, σε καλά αποδυτήρια, σε πολύ καλή ομάδα, δηλαδή θα νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά, είτε αγωνιστικά με οτιδήποτε ιατρική περίθαλψη υπάρχει στα κορίτσια που θα παίξουν ποδόσφαιρο ή και εκτός υπέρου, μέσα στα αποδυτήρια, μέσα σαν ομάδα δηλαδή. Είναι σίγουρα ασφαλής. Γιατί πραγματικά εδώ είναι η ομάδα οικογένεια. Κόουτς, δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη των προπονήσεων για τις ομάδες της Α' Εθνικής Γυναικών. Ναι. Πιστεύεις ότι μετά πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες? Υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια? Εντάξει. Θέλετε να ξεκινήσετε κι εσείς? Εντάξει, επειδή οι όμιλοι είναι από πολύ λίγες ομάδες, είναι βατό κάποια στιγμή να αρχίσει το πρωτάθλημα, μιλάμε στο επόμενο μήνα, και να τελειώσουμε σε νορμάλ συνθήκες. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσει η Ομοσπονδία. Σίγουρα είναι ευσεβής πόδος από τη στιγμή που ξεκινήσαμε κάτι να τελειώσουμε. Τώρα τι αποφάσεις θα πάρουν, κανείς δεν ξέρει. Νατάσα, εσύ που μιλάς και με τις συμπαίκτριές σου και με πρώην συμπαίκτριές σου, έτσι, ποδοσφαιρίστριες, τι σου λένε, θέλουν και αυτές έτσι να αρχίσουν τις προπονήσεις? Όχι. Δυστυχώς δεν θέλουν, γιατί οι περισσότερες από εμάς έχουμε ευπαθείς ομάδες στο σπίτι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν παίζουμε, γιατί μιλάμε για ένα σοβαρό λόγω υγείας θέμα, δεν θέλουμε να ριζοκινδυνεύσουν κάποιος να κολλήσει κάτι και να το μεταφέρει σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση το ποδόσφαιρο έρχεται σε δεύτερη μοίρα, γιατί σε πρώτη μοίρα έρχεται η υγεία και η οικογένεια. Αλλά ευελπιστώ να πάνε όλα καλά,
να καταφέρουμε να εμβολιαστεί ο περισσότερος πληθυσμός, να περάσει όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, με όλη την έννοια της λέξης κανονικότητα, για να γίνουν σωστά τα πράγματα χωρίς να παίζουμε με τις πιθανότητες. Δόθηκε βέβαια το πράσινο φως για την έναρξη των προπονήσεων στην Α Εθνική Γυναικών. Ναι. Η Α έχει άλλες υποχρεώσεις, βγαίνει στην Ευρώπη, έπρεπε να γίνει στην Α και αυτή βέβαια με επιφύλαξη ότι γίνεται. Βέβαια και οικονομικά η Α ξέρω ότι είναι δύσκολα, γιατί πρέπει να, λόγω του πρωτοκόλλου πρέπει να δίνουν κάποια χρήματα για τεστ κτλ. Δεν έχουν δυστυχώς όλη την οικονομική δυνατότητα όλες οι ομάδες να συμβαίνει αυτό. Όμως εντάξει, είναι καλό αυτό γιατί και ψυχολογικά μας έχει πάρει από κάτω όλους. Όμως ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δημήτρη, ανέφερε μου έτσι και σε ποιες ομάδες έχεις εργαστεί ως προπονητής. Αντρικές πάντα. Βεβαίως. Η πρώτη μου ομάδα είναι στην Αθήνα, γιατί είμαι εκτός Αθήνας εγώ, είμαι από Κεφαλονιά. Mm-hmm. Εκεί έχω δουλέψει στο τοπικό επίπεδο. Έχω δουλέψει στο Κυζιακό. Έχω δουλέψει η Χαλκίδα. Έχω δουλέψει εγώ Αγίου Νικολάου, Εθνικό Αστέρα. Στο Ρούφο ένα μικρό διάστημα. Στον Ατρόμητο Πειραιά. Μανδραϊκό. Ελευσίνα Β' Εθνική. Λιουγόλη Β' Εθνική που ήμουν συνεργάτης με τον κύριο Βαζάκα και με τον κύριο στην Ελευσίνα τον κύριο Δημόπουλο. Και εσύ κόουτς, αν σου έλεγα να μου ξεχωρίσεις τις δικές σου έτσι, στιγμές ως προπονητής, ποιες θα ξεχώριζες? Κοιτάξτε, το χαραγμένο μου έχει μείνει το πρώτο παιχνίδι με τη γυναικεία ομάδα που έκαναμε πέρυσι, που ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, ναι. Και πραγματικά είναι, το έζησα πολύ έντονα. Σαν προπονητής στις αδικές ομάδες, υπάρχουν πολλές χαρές, υπάρχουν πολλές λύπες. Αυτές είναι, δηλαδή, είναι τα πράγματα ρευστά από Κυριακή σε Κυριακή. Το θέμα είναι να προσπαθείς να κάνεις όσο πιο σωστά γίνεται τη δουλειά σου, τελειώνοντας να νιώθεις ότι έκανες αυτό που έπρεπε, ασχέτως του αποτελέσματος. Ποια άποψη είχες για το γυναικείο ποδόσφαιρο πριν να ασχοληθείς με το χώρο? Και θεωρούσα ότι δεν υπάρχει γυναικείο ποδόσφαιρο. Θεωρούσα ότι δεν υπάρχει. Απλά είχα κάνει λάθος. Ούτε καν, δηλαδή, δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το επίπεδο. Εντάξει, αυτό το επίπεδο βρήκα στην ομάδα που ήρθε, έτσι. Δεν ξέρω τώρα σε κάποιες άλλες ομάδες. Νατάσα, ποιους ποδοσφαιριστές ή ποδοσφαιρίστριες θαυμάζεις, έχεις ως πρότυπα? Μπορεί να σας φανεί περίεργο. Δεν θα πω ούτε το Μέση, δεν θα πω ούτε το Ρονάλντο, δεν θα πω ούτε τη Μάρτα. Για εμένα το πρότυπο του αθλητή που θαυμάζω, το βλέπω στους αθλητές με ειδικές ανάγκες. Αυτούς θαυμάζω, τους βλέπω και εμπνέομαι από αυτούς και προσπαθώ να φτάσω έστω και στο ελάχιστο την ψυχική δύναμη που βλέπω ότι έχουν. Όταν κρεμάσεις τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια, σκέφτεσαι να ασχοληθείς με την προπονητική, με τις ακαδημίες, με τις εμπειρίες που έχεις πάρει έτσι να βοηθήσεις μικρά κορίτσια? Έχω ήδη ασχοληθεί κάποια στιγμή με ακαδημίες. Για προπονήτρια δεν σκέφτομαι να γίνω, το σκεφτόμουν κάποτε. Όμως σίγουρα θα προσπαθήσω να βοηθήσω, επειδή αγαπάω πάρα πολύ το ποδοσφαιρικό χώρο. Θα προσπαθήσω να είμαι μέσα σε αυτόν, είτε βοηθώντας οικονομικά κάποια ομάδα. Βασικά εμένα το όνειρό μου είναι να έχω τη δική μου ομάδα. Οπότε θα σταματήσω να κρεμάσω τα παπούτσια μου, ίσως μαζί με τις συμπαίκτριές μου που είμαι από μικρή μαζί τους, να καταφέρουμε να κάνουμε τη δική μας ομάδα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για μένα. Παρακολουθείς ξένα από τα αθλήματα, έχεις κάποιες αγαπημένες ομάδες? Μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει η Μπαρτσελόνα, αυτή θα ξεχωρίσω. Και η Ρεάλ Μαδρίτης, μ' αρέσει έτσι λίγο ο τρόπος που παίζει, αλλά πιο πολύ στο στυλ μου είναι η Μπαρτσελόνα. Coach, γιατί κάποιος όταν επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων και όποτε έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος να έρθει στο γήπεδο
της Ραπετσόνας για να παρακολουθήσει τις νέες Ραπετσόνας, τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Γιατί θα δει να παίζουν ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, ανταγωνιστικό, και πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από να πάνε να δουν κάποιο τοπικό αντρικό. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο που θα δουν στο γυναικείο, στην ομάδα μας, είναι από πολλές ομάδες ανώτερο. Και σίγουρα, ξεκάθαρο στόχος, η άνοδος στην ΑΕΘΕΚΗ. Αν ξεκινήσουμε, καταρχήν η χρονιά που ξεκινήσαμε, αυτός ήταν ο στόχος. Αν τελικά γίνει το πρωτάθλημα, πάλι αυτό ισχύει, αυτό μένει. Άσχετα με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Στα φιλικά η ομάδα ήταν πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ήταν, πατούσε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, πολύ καλό στάδιο όταν σταμάτησε όλη αυτή. Υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχουν. Γυναίκες, μικρά κορίτσια. Μπορεί κάποιος να διακρίνει σε ένα μικρό κορίτσι αν το έχει, αν μπορεί να βάλει να σκοράρει, αν μπορεί. Είναι καλύτερα και από αγόρια. Κάποια που έχουν το ταλέντο είναι καλύτερες και από αγόρια. Ή κάποιες άλλες που έχουν ψυχή, έχουν πιο δυνατή ψυχή από αγόρια. Νατάσια, εσύ έχεις κάποια αγόρια, κάτσε, το τηρείς έτσι πριν κάθε αγώνα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι φοράω το φυλαχτό μου πριν από κάθε αγώνα, κάνω το σταυρό μου, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και σαν γούρι δεν μπορώ να πω ότι έχω κάτι, μόνο το φυλαχτό μου που βάζω, γιατί είμαι επιρρεπής στους τραυματισμούς, έχω περάσει τρεις πολύ δύσκολους τραυματισμούς και αγκαλιάζω τις συμπαίκτριές μου και τους δίνω δύναμη για να παίξουμε και ό,τι γίνει. Νευριάζεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού? Μπορεί να νευριάσουμε τον εαυτό μου, αλλά δεν θα το δείξω σε καμία περίπτωση, γιατί ασχολούμαι όλη την ώρα με το τι αδυναμία μπορεί να έχει η ομάδα εκείνη την ώρα για να τη διορθώσω μέσα και να μπορώ να έχω τον έλεγχο να διορθώσω εγώ αυτά που βλέπω από μέσα μαζί με τον coach που διορθώνει απ' έξω τη βλέπει. Ποια παίκτρια είναι αυτή που φωνάζει, έτσι, που... Που φωνάζει. Σίγουρα η Πόμπη Καραβίτη που είναι τερματοφύλακας είναι η τελευταία παίκτρια, είναι πολύ λογικό, βλέπει όλο το γήπεδο. Καθοδηγεί ακόμα και εμένα, που εγώ καθοδηγώ μέσα από την ομάδα, αλλά επειδή είναι η τελευταία παίκτρια, σίγουρα αυτή φωνάζει και βλέπει. Και ποια παίκτρια είναι αυτή που δίνει τις συμβουλές, εμψυχώνει? Θα έλεγα εγώ. Ο coach φωνάζει έτσι, αν κάτι δεν το κάνετε σωστά, αν... Σε λογικά πλαίσια πάντα, δεν φωνάζει να μας μαλώσει, φωνάζει να μας καθοδηγήσει από αυτή την άποψη. Υπάρχουν βέβαια και στιγμές που βλέπει πράγματα που τραβάει για αυτό στα μαλλιά του, έτσι. Αλλά δυστυχώς μέσα στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Το ξέρουμε ότι είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πολλά απρόβλεπτα πράγματα που μπορεί να συμβούν, όμως τα βάζουμε όλα σε τάξη και τα φτιάχνουμε. Ωραία. Και γιατί να έρθει κάποιος, όπως είπε και ο coach, ποια είναι η δική σου έτσι, τοποθέτηση της αρχηγού της Νατάσας Σπυροπούλου, γιατί να έρθει κάποιος να δει, να παρακολουθήσει τις νέες Ραπετσόνες? Γιατί σίγουρα θα δει κορίτσια που δεν τα παρατάνε, κορίτσια που πεισμώνουν, που προσπαθούν και που δεν είναι εγωίστριες. Δηλαδή, όταν κάποια πετύχει ένα γκολ, νιώθουμε σαν να το έχουμε βάλει ήδη στον γκολ. Και σίγουρα από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, δεν θα τα παρατήσουμε. Αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ομάδα μας και είναι κάτι που αρέσει στο φιλαθλό κόσμο. Ότι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος δίνουμε πραγματικά την ψυχή μας και δεν τα παρατάμε καθόλου. Coach, πώς είναι για σένα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είσαι μαθημένος να έρχεσαι στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση? Πώς περνάς και τον χρόνο που διέθετες για το ποδόσφαιρο? Είναι μια αναγκαστική πραγματικότητα, θα έλεγα. Το μόνο καλό είναι ότι απλά υπάρχει τηλεόραση και καλύπτουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο με τον αγώνα του ποδόσφαιρου στη τηλεόραση. Δεν υπάρχουν το πρωί στη δουλειά μας, το απόγευμα στην τηλεόραση για να βλέπουμε τα ξένα πρωταθλήματα ή τα ελληνικά. Είχατε δώσει εσείς στην αρχή κάποιο πρόγραμμα στα κορίτσια να το τηρούνε? Δώσαμε κάποιο πρόγραμμα. Βέβαια, εντάξει, τώρα είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν είναι εφικτό.
δεν είναι εφικτό. Τα πιο πολλά κορίτσια κάνουν προπονήσεις στο σπίτι, κάποιες φορές να πάνε, ξέρετε, σε κουπάκια να προπονηθούν, αλλά κάπου είναι κουραστικό. Όταν το κορίτσι δεν έχει το κίνητρο, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Νατάσα, τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο? Έχω κερδίσει πάρα πολλά. Έχω κερδίσει όμορφες στιγμές, έχω κερδίσει φίλες, έχω κερδίσει ανθρώπους, έχω κερδίσει κάποια συναισθήματα, έχω κερδίσει να έχω μάθει την έννοια της αλληλεγγύης, το να σέβομαι, το να θαυμάζω, το να βελτιώνομαι και το να προσφέρω τη βοήθειά μου και μέσα και έξω από το γήπεδο. Και ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου με την ομάδα Νέες Δραπετσόνες? Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στον κύριο Αντώνη Τσάτσο. Είναι ο λόγος που είμαι εδώ και εγώ και οι περισσότερες παίκτριές μου. Δεν είναι μόνο ότι είναι ο χορηγός της ομάδας, είναι ότι είναι, ότι είναι σαν άνθρωπος πάντα εκεί. Μας βλέπει σαν παιδιά του και ό,τι ανάγκη έχουμε εμείς, τη νιώθει και δική του ανάγκη. Οπότε μας βάζει προτεραιότητα σε όλα. Αυτό είναι κάτι που ξεχωρίζω από όλες τις ομάδες που έχω παίξει. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό. Έπρεπε να φτάσω στα 30 μου για να το ζήσω. Μετά θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αργυρό Τσελέπη και τον κύριο Γιάννη Τσελέπη. Είναι οι άνθρωποι που τρέχουν, για όλα. Για να έχουμε τα φανελάκια μας, τα γονάκια μας, τα ρούχα μας κλειμένα, τη χαρτούρα που λέμε που κάνουμε κτλ. Τον κύριο Χρόνη Ταουξή, τον κύριο Βασίλη Ταουξή που έχουν ιδρύσει την ομάδα. Ουσιαστικά αυτοί είναι οι άνθρωποι που κρατάνε την ομάδα και μπορεί να ακούγονται λίγοι, αλλά είναι αρκετοί. Ωραία. Coach, μια που δεν έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα τη φετινή σεζόν, ποια ήταν η γνώμη σου για το περσινό πρωτάθλημα που δεν ολοκληρώθηκε? Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και πέρυσι. Δηλαδή παίξαμε 2-3 αγωνιστικές και πάλι. Ποιες ήταν έτσι οι καλές ομάδες μαζί με εσάς? Ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι το δικό σας, έτσι? Το καλύτερο παιχνίδι θα έλεγα ότι είναι αυτό που παίξαμε τον Παπαϊωανικό, το πρώτο παιχνίδι το δικό μου. Μετά οι πολύ καλές ομάδες είναι αυτές της Κρήτης που ήταν στον όμιλο πέρυσι, Εργοτέλης και Χανιά, που αυτές ανεβήκαν και άλλα εθνική. Φέτος είμαστε στο κενό, δηλαδή δεν είχαμε μια εικόνα. Πώς είδατε τον όμιλο στον οποίο κληρωθήκατε? Ήταν ένας όμιλος που... Τον θεωρείτε βατό? Ναι, βατός. Ξεχωρίσατε κάποιες άλλες ομάδες, coach? Θεωρώ ότι υπάρχουν τις 4 ομάδες που είναι στο ίδιο επίπεδο και μια σκάλα από κάτω κάποιες άλλες. Βέβαια, στην πράξη όλα αυτά, βέβαια, μπορεί να μας διαψεύσουν. Ωραία. Νατάσα, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της αρχηγού των νέων Δραπετσόνας, Νατάσας Σπυροπούλου, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αρχικά θέλω να πω ότι όσοι ασχολούνται πραγματικά και θέλουν και το αγαπάνε αυτό το άθλημα, μόνο και μόνο μία απλή πράξη του να νοιάζεσαι, η αθλήτρια το καταλαβαίνει και δεν ζητάει παραπάνω. Έχουμε δει δυστυχώς ανθρώπους που... Έχω ζήσει δηλαδή και εγώ ανθρώπους που δεν δείξανε ούτε ανθρώπινο ενδιαφέρον για τραυματισμούς. Οπότε όλοι αυτοί που θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν και να πούν ότι κάνουν τις ομάδες, θα ήθελα εγώ να κοιτάξουν την υγεία των αθλητών και να βλέπουν τις αθλήτριες σαν να ήταν δικά τους παιδιά. Όχι σαν μηχανές που παίζουν για την ομάδα τους. Πρώτα δηλαδή να δουν τον άνθρωπο μέσα στον αθλητή. Αυτό θα είναι το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω. Επίσης υπάρχουν ευτυχώς άνθρωποι που προβάλλουν το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ένας από αυτούς είστε εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την δυνατότητα που μας δίνετε να ακουστούμε μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Που χάρη σε εσάς προβάλλετε το γυναικείο ποδόσφαιρο και γίνεται καλύτερο και μακάρι να υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι σαν εσάς για να εξελιχθεί κι άλλο και να αναπτυχθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ωραία. Coach, το δικό σου μήνυμα του προπονητή Δημήτρη Καλιακούδη. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους και μην
που βρίσκονται στο χώρο του ποδοσφαίρου, να υπάρχει υγεία. Όσο πιο γρήγορα αυτή η πανδημία να λήξει και να μπούμε στην κανονικότητά μας και να υπάρχει αισιοδοξία, ώστε να μπορέσουμε το μέλλον να το δούμε πιο καλύτερα. Coach, σε κέρδισε το γυναικείο ποδόσφαιρο. Εδώ και ένα χρόνο. Μάλλον ακριβώς ένα χρόνο, ναι. Ένα χρόνο και κάτι. Ωραία. Από 15 Δεκέμβρη πέρυσι. Εγώ να ευχηθώ υγεία, πάντα επιτυχίες στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και την επόμενη φορά η συνέντευξη να είναι στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, στον φυσικό σας χώρο. Ναι. Σας... Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.